Giota Alevizou, συντονίζω μια ομάδα ερευνητών από τη Μεγάλη Βρετανία που έχει να κάνει με, με τις δομές ανάπτυξης της κοινωνίας του πολίτη και δημιουργικές μεθοδολογίες γύρω από την έννοια του συμμετοχικού σχεδιασμού για οτιδήποτε παρεμβάσεις κοινωνικές ή χωρικές ή ψυχολογικές ή δημιουργικές. Ήρθαμε στην Ελλάδα πριν από κάποιο καιρό για να δούμε από κοντά κάποιες πρωτοβουλίες ομάδων αυτοργάνωσης στον χώρο της Αθήνας και περισσότερο άλλες πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με το συμμετοχικό σχεδιασμό, να δούμε πώς δρούνε οι πολίτες σε τοπικό επίπεδο, νέα κινήματα εθελοντισμού, δημιουργικότητας και ενέργειας και αλληλεγγύης. Για πολλά χρόνια τώρα δουλεύουμε στην Αγγλία με ομάδες πολιτών με το σκοπό να ενεργοποιήσουμε κοινότητες, να ενεργοποιήσουμε πολίτες, να συμμετέχουν στην διαδικασία σχεδιασμού των πόλεων. Για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που έχουν, αλλά επίσης και να ενεργοποιήσουν τα οράματα τα οποία έχουν για τις πόλεις και τις περιοχές στις οποίες μένουν. Στην Ελλάδα ήρθαμε για να μάθουμε από την εμπειρία των ομάδων πολιτών που ενεργοποιούνται στην πόλη, να ανταλλάξουμε ιδέες, να ανοίξουμε ένα διάλογο, να δούμε πώς θα μπορούσαμε εμείς ενδεχομένως να βοηθήσουμε και να σκεφτούμε πώς θα βελτιώσουμε τον τόπο μας γενικότερα. Ψάχνοντας, εντοπίσαμε φυσικά αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, εντοπίσαμε τους ατενίστες αρχικά και μετά τη Λίνα Ελιάκου που ήταν τότε στο Reactivate, οι οποίοι άρχισαν να μας λένε στην Ελλάδα γίνονται πολλά πράγματα και δεν είναι τόσο επίθετα τα πράγματα. Και σιγά σιγά με αυτές τις συνδέσεις αρχίσαμε να εντοπίσουμε ότι υπάρχουν πολλές ομάδες δράσης και ειδικότερα στην περιοχή της Κυψέλης. Και συγκεκριμένα, εντάξει, νομίζω ότι όλοι από εμάς έχουμε πραγματικά εντυπωσιαστεί από την ενέργεια και τον αριθμό των κινήσεων και των δράσεων που γίνονται σε αυτό το χώρο. Και επομένως άρχισε το πλάνο να αλλάζει και άρχισε να αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα και να λέμε ότι πρέπει να κάνουμε μια συνάντηση όπου να φέρουμε όλες αυτές τις ομάδες δράσης που ψάχναμε να τις εντοπίσουμε για να τις βρούμε, ουσιαστικά να ανταλλάξουμε εμπειρίες. Πάρα πολύ γρήγορα, άμα θέλετε, να αρχίσουμε να πούμε τα ονόματά μας και το από πού ερχόμαστε. Νίκος Καβαλάς, είμαι αρχιτέκτονας και συμμετέχω σε διάφορες δημιουργικές ατενίες. Μελίτα Αδάμ, άμα πώς είστε. Μαρτέο Παναγιώτης, είμαι δικηγόρος και εγώ είμαι κυψελιώτης από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, λέει και οι γονείς μου σαν αυτό. Είμαι και εγώ από την κίνηση του Μεγάλου Κυψέλη. Νατάσα Παπαδοπούλου, Μαρία Ζαμενοπούλου, κάτοικος Κυψέλης. Έτσι απλά, λίτα. Αρχαιολόγος, το επάγγελμα. Αγγελική Τσένιο, ενός πολιτών πλατείας Καλλιγά. Γιάννης Πούλος, λέγομαι, και είμαι από την προφορική ιστορία Κυψέλης. Σε αυτή τη συνάντηση χρησιμοποιήσαμε ένα σύνολο από μεθοδολογίες τις οποίες έχουμε αναπτύξει στην Αγγλία από διάφορα ερευνητικά προγράμματα οι οποίες έχουν ως στόχο να προσδιορίσουν πόρους οι οποίες υπάρχουν σε μια κοινότητα για να χρησιμοποιηθούν για κάποιο σκοπό, για κάποιο συγκεκριμένο όραμα που έχουν ή για κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Και όταν λέω πόρους, εννοώ ικανότητες, γνώσεις που οι άνθρωποι της κοινότητας έχουν, ενδιαφέροντα, αλλά επίσης και υλικούς πόρους, όπως ένα χώρο που ένας άνθρωπος μιας κοινότητας μπορεί να έχει και να θέλει να το προσφέρει για κάποιες μέρες ή κάποιες ώρες στην κοινότητα. Αυτές οι μεθοδολογίες λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν σήμερα με σκοπό να βοηθήσουν ένα σύνολο από ομάδες δράσης της Κυψέλης να σκεφτούν ιδέες για το τι μπορούν να κάνουν στην πόλη τους, αλλά επίσης πώς θα τις πραγματοποιήσουν. Σε κάθε τραπέζι υπάρχουν αυτές οι κάρτες. Η πρώτη κάρτα λέει μια δράση στην οποία συμμετέχουν. Θα θέλαμε λοιπόν ο κάθε ένας από εσάς να γράψει σε αυτή την κάρτα μία δράση στην οποία συμμετέχει. Η κίτρινη κάρτα λέει μία δραστηριοποίηση την οποία θα θέλατε να κάνετε.
Και υπάρχει μια τρίτη κάρτα, η οποία λέει τι πόρους του οποίου έχετε, τους οποίους μπορείτε να τους προσφέρετε στην κοινότητά σας. Επομένως, μια δράση που έχετε κάνει σας αντιπροσωπεύει και νιώθετε, α, έκανα αυτό και αισθάνομαι περήφανος που το έκανα. Γράψτε το, γιατί αυτό δεν είναι που θα το μοιραστείτε με το διπλανό σας. Το επόμενο στάδιο είναι, αρχίστε να συζητάτε μεταξύ σας στα τραπέζια τις κάρτες που γράψατε και αρχίστε να μοιράζετε δηλαδή τις εμπειρίες, τη δράση την που είστε περήφανοι και όλα αυτά στο τραπέζι σας και αν μπορείτε σιγά σιγά, ο σκοπός είναι μετά σε ένα 20 λεπτό να αρχίσετε να σκέφτεστε αν θέλετε και μπορείτε να κάνετε μια κοινή δράση με αυτά τα στοιχεία που έχετε στο τραπέζι. Πολιτιστική αρχιτεκτονική. Πάντα το έβλεπα και το ερχόμουν μια βιβλιοθήκη, κυρίως για παιδιά. Και είναι μια από τις δράσεις που θα ήθελα να οργανωθεί. Είναι φοβερό το ταξίδι της ανακάλυψης, ας πούμε, και η ενέργεια σε τόσες ομάδες που υπάρχουν στην Αθήνα σε επίπεδο εθελοντικό, δημιουργικό και επίπεδο αλληλεγγύης με φοβερές παρεμβάσεις είτε σε θέματα κοινωνικά, είτε σε θέματα αισθητικά, είτε σε θέματα τοπικά. Υπάρχουν όμως φοβερές δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τις έννοιες της συλλογικότητας, της οργάνωσης, την έλλειψη υλικοτεχνικών παροχών κτλ. Λοιπόν, θέλουμε ένα πρέσβη από κάθε τραπέζι και θα πάει στο επόμενο τραπέζι για να μαζέψει πόρους, πράγματα τα οποία μπορούν να υλοποιήσουν αυτή την ιδέα. Δηλαδή, θα πει αυτή τη θεματική, τη θεματική περιοχή την οποία είναι κοινή και θα συγκεντρώσει ενδιαφέρον από τα άλλα τραπέζια. Αλλά αυτό θα γίνει σε 5 λεπτά, είναι σαν παιχνίδι δηλαδή σχεδόν. Σε 5 λεπτά. Είμαι Σεβαστή Βαρδούλη, είμαι αρχιτέκτονος, μηχανικός και παροδόμος και τα τελευταία 2 χρόνια που ζω στην Αθήνα δραστηριοποιούμαι στα πλαίσια ομάδων ενεργών πολιτών. Σίγουρα η κρίση απελευθέρωσε ένα τεράστιο δημιουργικό δυναμικό στα πλαίσια της ελληνικής κοινωνίας και έδωσε χώρα σε πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, αναβάθμισης της ποιότητας ζωής μέσα από την αυτοοργάνωση, τόσο και για πολιτιστικές δράσεις, αλλά και για μια διεκδίκηση δημοκρατικότερων, συμμετοχικότερων και πιο διαφανών διαδικασιών στα ζητήματα διακυβέρνησης. Αυτή την περίοδο μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, καθώς το κίνημα αυτό, η κίνηση μάλλον αυτή, οριμάζει. Πολλές από τις ομάδες, από τις άτυπες ομάδες ενεργών πολιτών παίρνουν μια άλλη μορφή, γίνονται ΜΚΟ, αλλά και από την άλλη παρατηρείται ένα άνοιγμα από τη μεριά θεσμικών φορέων και οργάνων της δημόσιας πολιτικής και δημόσιας δράσης προς τις ομάδες αυτές και μια συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων. Πόρους βρήκαμε αρκετούς από τους φίλους γύρω. Μας προσφέρθηκε η μεθοδολογία από ανθρώπους που έχουν δρυφήσει ακαδημαϊκά στο αντικείμενο. Μας προσφέρθηκαν συγκεκριμένα τα εργαλεία καταγραφής λοιπόν των κτηρίων και των δημοτικών της δημοτικής περιουσίας. Οι μηχανισμοί διευκόλυνσης για τη διαβούλευση. Κατατέθηκε εδώ στο τραπέζι μας μια καταπληκτική ιδέα όλες οι πολυκατοικίες του τετραγώνου να διαθέσουν τον ελεύθερο χώρο τους, τον κεντρικό ελεύθερο χώρο τους, να πέσουν οι φράκτες, οι μάντρες, η διαχωριστική τύχη που είναι μεταξύ των ιδιοκτησιών και όλοι μαζί να φροντίσουν ώστε το πράσινο να αναβαθμιστεί. Να μπουν μερικά, δεν χρειάζονται πολλά τα παιδάκια, μερικά εργαλεία χαράς, δύο τσουλήθρες, δύο αιώρες, λίγα πράγματα, καλά στην ποιότητα, σωστά, ώστε τα παιδιά να έρχονται σε επικοινωνία μαζί τους, μεταξύ τους, να ζουν ελεύθερα. Να πω και κάτι, μια και... και στον Γαλλικράτη ακόμα αναφέρεται ότι υπάρχει δυνατότητα οι πολίτες της κοινότητας, της Κυψέλης, του έκτου διαμερίσματος, να ζητήσουν να έχουν μια συνέλευση. Τουλάχιστον για μια φορά το χρόνο, όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Γαλλικράτης, μπορεί να γίνει αυτό. Η πίεση είναι το να αλλάξει και ο Γαλλικράτης, να υπάρχουν στις δημοτικές κοινότητες, να μπορεί με μικρότερο αριθμό ατόμων, να συγκροτούνται κάθε φορά, να γίνονται συνελεύσεις που τα αποτελέσματα αυτών θα δεσμεύουν το Δήμο.
Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό έλλειμμα δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα σε αυτή τη χώρα. Η πολιτεία, είτε αυτό αφορά την κεντρική διοίκηση, είτε τους δήμους, οτιδήποτε, δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τους πολίτες της. Καμία επαφή. Αλλά όποιος μένει τα τελευταία 20 χρόνια στην Αθήνα, ζει σε μια, ίσως τη μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, που κάθε μήνα γίνεται πιο βρώμικη, πιο άθλια, πιο αφιλόξενη, πιο θορυβώδης και πιο πολύ διώχνει τους ανθρώπους από το να μένει στο κέντρο. Κανένας δήμαρχος δεν το έχει αλλάξει και καμία δομή. Εγώ είμαι ο Άλκης, ο Αντρέας, και είμαστε από το δίκτυο αλληλεγγύης της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Έχει ξεκινήσει πριν 4 χρόνια σαν ιδέα περίπου και οι δραστηριότητες μας αφορούν και καλλιτεχνικά μαθήματα και κάποια άλλα. Ουσιαστικά κάνουμε κάποια τύπου σεμινάρια, να το πούμε έτσι. Παράδειγμα, εγώ κάνω φωτογραφία. Υπάρχουν παιδιά τα οποία παραδίδουν κάποια γλώσσα, ισπανικά, γερμανικά κτλ. Ουσιαστικά είναι μια αλληλοστήριξη για τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο. Δηλαδή, οι μαθητές μπορούν να είναι από οποιαδήποτε έτσι, μέρος του λεκάνοπεδίου. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι και μια βιτρίνα, γιατί το ζητούμενο είναι πρώτον η επαφή και η δικτύωση εκεί με τον τοπικό κόσμο και ουσιαστικά πάντα τίθεται και ως προϋπόθεση για τους ανθρώπους που θα συμμετέχουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και μια γενικότερη δραστηριοποίηση, γιατί η Ακαδημία Πλάτωνος είναι μια περιοχή με ειδικές ανάγκες και χρειάζεται κάτι και να είναι έτσι δραστήρι και λίγο σε επαγρύπνηση. Υπάρχει το δίκτυο Ακαδημίας Πλάτωνος, το συνεργατικό καφενείο, διάφορες ομάδες. Πρέπει να είναι καμιά δεκαριά συλλογικότητες, ναι, πλέον στην περιοχή. Και στον Κολωνό μαζί. Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, έτσι αυτό είναι προσωπικό που θα πω, δεν ξέρω με την έννοια τι θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε να δούμε πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η συνέβρεση όλων αυτών των ανθρώπων μέσα από συζητήσεις, από τις ανάγκες μας και πώς μπορούμε έτσι λίγο να τρέξουμε τα πράγματα πιο μπροστά. Δεν υπάρχουν έτσι προσωπικές φιλοδοξίες, θέλουμε να πάμε εκεί, θέλουμε να κάνουμε. Αυτά διαμορφώνονται συνέχεια στην πορεία, έτσι δεν είναι? Ανάλογα με τις ανάγκες. Απλά είναι μια περιοχή που, αν θες, έχει όλα τα συμπτώματα της κρίσης αυτή τη στιγμή. Ό,τι σύμπτωμα υπάρχει στην ελληνική κοινωνία είναι μαζεμένα σε αυτή την περιοχή. Όχι μόνο, αλλά μιλάμε για την Ακαδημία του Πλάτωνα αυτή τη στιγμή. Το παιδί που ήταν σε εμάς είπε ακριβώς αυτό, ότι εμείς που ζούμε στην Ακαδημία Πλάτωνος θέλουμε να έχουμε ένα λόγο όταν θα αποφασίσουν αν θα κάνουν ή όχι το μουσείο που τώρα συζητιέται. Ακούμε εμείς για μουσείο και κανένας δεν μας έχει πει ποιος θα έρθει, πώς θα το κάνει. Θέλουμε να ακουστούμε. Αυτό. Ακόμα και αν τελικά συμφωνήσουμε στην απόφαση. Άρα νομίζω ότι το βαρύον κομμάτι είναι η συμπλοκή. Έτσι. Last night I was listening to some small children and they told me the story. Do you know why Athens is called Athens? And I said, no, I don't know, I'm English, sorry. So one small girl, she said to me, Athena and Poseidon came here and they offered us a gift. Poseidon said, do you want a horse? And Athena said, do you want an olive tree? And the Athenians chose the olive tree. So we made today a monk tree, a tree from a hat stand. And this is important because what we created was the things that are around us, not what we haven't got, but what we have here. How can we use what we have to create something which inspires people and which makes people think, where did they come from? Where are they now and where would they like to be in the future? People have written on the leaves. Please come and see what did they write. The red ones are the stories from the past. The green ones are the stories you want to see in the future. My name's Susan Moffat. I'm a theatre director and I work in the United Kingdom. The work I do takes place with the communities of Stoke-on-Trent, some of which experience the same kind of issues as the communities here in Athens. Over the last few days, I've met a lot of different social action groups who are doing very inspiring work. I'd like to learn about the work that they've done and take it back to the United Kingdom so we can take some of that inspiration
into our own communities, but also to bring some of the ways that we work with communities to the communities of Athens. So today, in this workshop, I've been doing a cultural animation workshop to create an environment with an installation looking at who's missing, an empty chair, an empty picture frame, who's left the area, why have they left, who's coming into the area. Okay, for 3 days I went around and I met different groups and people, and I played music with some group and I listened to their stories. And I created this space here with the empty picture frames, the empty space, so you can ask yourselves, who isn't here? Who don't we talk to? Who don't we see? And we have to think about it. Who are we not involving? Στην Ελλάδα τα έρχονται πάρα πολλά αυτή την περίοδο, κατακλυσμιαίες αλλαγές, ειδικά αυτά τα 4 χρόνια. Κατά κάποιο τρόπο, από τη μία η χώρα έχει γυρίσει πίσω δεκαετίες σε πάρα πολλά επίπεδα. Απ' την άλλη, κλασικά είναι και μια ευκαιρία η κρίση που λέγεται και στα media, ας πούμε, για να δημιουργηθούν διάφορες ομάδες, για να υπάρξουν νέες δημόσεις, νέες απαιτήσεις, να ξαναβρούμε άλλους τρόπους ζωής πέρα από όλο αυτό το lifestyle του 90, ας πούμε. Οπότε από εδώ θα μπορούσαν να λείπουν πιο μαχητικές ακτιβιστικές ομάδες, το αντιρατσιστικό κίνημα, το αντιφασιστικό κίνημα. Υπάρχουν ομάδες που οργανώνουν συσίτια. Γενικώς, προς το παρόν υπάρχουν, όπως και εμείς εξάλλου, πολλά μικρά τοπικά πράγματα, και μάλλον ίσως και αυτό είναι το θετικό, μια προσπάθεια διασύνδεσης ή μια προσπάθεια να μάθουμε τους υπόλοιπους. Για μας θετικό με ερωτηματικό η επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση και με πιο θεσμοποιημένα μέσα. Είναι 4 οι πόλοι. Είναι ας πούμε οι ομάδες πολιτών, είναι αυτοί που δίνουν σε είδος, ας πούμε οι χορηγούς, αλλά δεν είναι πάντα οι κλασικοί χορηγοί. Μπορεί να είναι και ο μπακάλης της γειτονιάς που σχετίζεται γεωγραφικά με τη δράση. Η τεχνογνωσία, έτσι. Και το τέταρτο είναι συνήθως και το, ας πούμε, η διακυβέρνηση, η τοπική διοίκηση, η οποία στο, ας πούμε, στο ρόλο της θα έπρεπε να στηρίζει αυτό το πράγμα, χωρίς να επεμβαίνει. The game has emerged really as a way of getting people to talk. So it was a bit difficult here because we sort of couldn't really do too much talking because of other people involved in the room. But is you have a sort of quote from somebody, and the quotes were partly derived from some of the trips I did around Athens since I arrived. Also, some were quotes from research that I've done in Britain, slightly amended maybe to make them sound better in a Greek context. Mm-hmm. But one of the key things was actually many of the issues are the same in all sorts of communities. That's some of the things that's sort of coming out from some of our research is many communities are facing all sorts of challenges, and people are responding in often in very similar ways. So part of the interest for me was actually how people were saying, well, actually, this really resonates, this is really true in the context of the places that they're living. Η ιδέα ήταν να μιλήσει ο κόσμος μέσα από αυτό το παιχνίδι, να μπορέσει να πει αυτό που σκέφτεται και αυτό που πιστεύει. And so part of the game is not competitive like Monopoly, it's really a vehicle to get people in a fun way to open up about issues, something which might be quite difficult for people to express, and to hear views of other people. So partly it's seeing the quotes from people and responding to those, but it's also hearing what other people are responding and we ask people to draw things and write things down. And then there's also a practical element. We try and get people to think about how they might solve some of the issues that have been discussed. Η σημερινή συνάντηση ήταν μια συνάντηση στην Ελλάδα, σε μια συγκεκριμένη περιοχή, στην Κυψέλη, η οποία είχε σαν σκοπό να δικτυώσει ένα σύνολο από ομάδες δράσης, οι οποίες ενεργοποιούνται στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στην Κυψέλη. Να τους δικτυώσει, να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, αλλά επίσης και να αρχίσουν να σχηματίζουν κάποιες ιδέες για δράσεις και δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να γίνουν
που δεν θα μπορούσαν να γίνουν αν οι ομάδες δράσης αυτές λειτουργούσαν ανεξάρτητα. Εντάξει, η επαφή σαφώς θετικά μπορεί να λειτουργεί. Όχι πάντα, τέλος πάντων θέλουμε να βλέπουμε έτσι το θετικό πράγμα. Εντάξει, βρεθήκαμε άνθρωποι από διάφορα επίπεδα εδώ. Θα συζητήσουμε κάποια πράγματα. Καμιά φορά οι συζητήσεις γίνονται πιο έντονα, καμιά φορά πιο χαλαρά. Πάντως το θέμα είναι ότι είμαστε εδώ και συζητάμε. Με αυτή την έννοια είναι θετικό. Από εκεί και πέρα να έχει και μία συνέχεια, να έρχονται πιο κοντά οι ομάδες, να βλέπουμε τα προβλήματα. Δεν έχουν όλες οι περιοχές τα ίδια προβλήματα και μερικές φορές, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο.